στο πολιτιστικό κέντρο του Γέρακα διοργανώθηκε 8 με 9 Φεβρουαρίου το 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούριας Φιλοσοφίας και αυτό καθόλου τυχαία. Γιατί ο περίφημος αυτός πρόγονός μας καταγόταν όντως από τον αρχαίο γαρκητό, τον σημερινό δηλαδή Γέρακα, ενώ σύμφωνα με τον Διογέννη Λαέρτιο γεννήθηκε μηνός Γαμιλίωνος Εβδόμη που ταυτίζεται με τον σημερινό μήνα Φεβρουάριο με την ευκαιρία αυτής της διοργάνωσης, οι σκέψεις μου ταξίδεψαν 53 χρόνια πίσω, όταν στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας γνώρισα για πρώτη φορά τον επίκορο τον Γαργίτιο, 341-270προ, τη φιλοσοφία του και τις αντιλήψεις του για τη ζωή και τη φύση, αν και το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε σε δύο κυρίως θέσεις του σχετικές με τον θάνατο και την κοσμολογία και ιδιαίτερα τις ιδέες του για τους πολλαπλούς κόσμους. Οι απόψει αυτέ του Επίκουρου περιγράφονται σε τρει επιστολέ που αποτελούν το απάβγασμα τη επικούρια φιλοσοφία και οι οποίε έχουν διασωθεί από τον Διογέννη 3 τρίτο αιώνα μετά, ενώ ιδιαίτερα βοηθητικό για την κατανόηση τη επικούρια φιλοσοφία είναι επίση και το περίφημο ποίημα «De rerum Natura για την φύση των πραγμάτων του Επικούριου Ρωμαίου Λουκρίτιου 94-55 π.Χ. Σύμφωνα με τις απόψεις του επίκουρου, γη και ουρανός, σελήνη και όλα τα άλλα δεν είναι μοναδικά. Υπάρχουν αμέτρητοι κόσμοι και διαφορετικές φυλές ανθρώπων και θηρίων και για τη ζωή τους, όπως και για κάθε τι άλλο, έχει οριστεί ένα τέρμα. Το παράξενο είναι ότι τις σύγχρονες αυτές αντιλήψεις για την ύπαρξη πολλών κόσμων είχαν και άλλοι από τους αρχαίους μας προγόνους πρώτο από όλου στη σειρά, ο Αναξίμανδρο, ο μιλισιος 611 611-547 προ, ο οποίο θεωρούσε ότι το σύμπαν ήταν άπειρο σε έκταση, ενώ δεν δεχόταν καμία κεντρική θέση τη γη σε ένα σύμπαν όπου υπάρχει άπειρο πλήθο άλλων κόσμων. Παρόμοιε ιδέε για του άπειρου κόσμου είχαν και οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκυπο, 5ο αιώνα προ, και δημοκρητο 460 460-370 προ, οι οποίοι υποστήριζαν την ύπαρξη ενός άπειρου σύμπαντος, οι αναρρύθμιτοι κόσμοι του οποίου ήσαν γεμάτη ζωή και από τους οποίους κάποιοι μοιάζουν με τον δικό μας κόσμο, ενώ άλλοι είναι τελείως διαφορετικοί. Σε μερικούς από αυτούς δεν υπάρχει ούτε ήλιος, ούτε σελήνη. Σε άλλους υπάρχουν με μεγαλύτερο μέγεθος και σε άλλους υπάρχουν περισσότεροι ήλιοι και σελήνες και άλλοι μεν από τους κόσμους βρίσκονται στη φάση ανάπτυξής τους, άλλοι δε στην ακμή τους και άλλοι στην παρακμή τους, άλλοι γεννιούνται και άλλοι εξαφανίζονται. Υπάρχουν δε και μερικοί κόσμοι έρημοι από ζώα και φυτά και χωρίς ύδατα. Τα ίδια πίστευε και ο Μητρόδωρος ο Χίος 400-350 π. που ήταν μαθητής του Δημόκριτου και δάσκαλος του Επίκουρου, ο οποίος υποστήριζε ότι είναι παράλογο να βγει ένα μόνο στάχι σε μια ολόκληρη έκταση και ένας μόνος κόσμος μέσα στο άπειρο. Το ότι οι κόσμοι είναι άπειροι σε πλήθος είναι φανερό από το ότι τα αίτια είναι άπειρα. Διότι όπου είναι άπειρα τα αίτια, είναι άπειρα και τα αποτελέσματα. Πάνω από δύο χιλιετίε μετά τον Επίκουρο και τον Λουκρίτιο και όλους εκείνους τους αρχαίους προσοκρατικούς φυσικούς φιλοσόφους βρίσκουν τη δικαίωσή τους στις σύγχρονες ανακαλύψεις της αστροφυσικής. Γιατί σήμερα η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαιώνει με πολλαπλές παρατηρησιακές αποδείξεις την ορθότητα των αρχαίων εκτιμήσεων για τους πολλούς κόσμους του σύμπαντος. Οι απόψεις αυτές μάλιστα κάνουν τον επίκουρο ιδιαίτερα επίκαιρο αφού τον περασμένο Δεκέμβριο το ίμιση του βραβείου Νόμπελ Φυσικής του 2019 απονεμήθηκε στους ερευνητές Μισελ Μαγιόρ και Ντιντιέ Κελό που ανακάλυψαν το 1995 τον πρώτο έξω ηλιακό πλανήτη, ο οποίος περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον ήλιο μας. Έκτοτε, κάθε μήνας που περνάει προσθέτει όλο και πιο πολλούς νέους εξωηλιακούς πλανήτες, που σήμερα πλέον φτάνουν τις 4.172, γύρω από 3.095 άλλα άστρα του γαλαξία μας, ενώ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση και μερικών χιλιάδων ακόμη εξωπλανητών από την λειτουργία των διαστημικών τηλεσκοπίων TESS της NASA και KEOPS της ESA, καθώς και πολλών άλλων ερευνητικών προγραμμάτων για τη μελέτη εξωηλιακών πλανητών. Πέρα όμως από την ύπαρξη εξωηλιακών πλανητών, ορισμένες θεωρητικές εκτιμήσεις που έχουμε σήμερα για την ύπαρξη παράλληλων συμπάντων δικαιώνουν τις θέσεις που υποστήριζε ο Επίκουρος. Γιατί τα τελευταία χρόνια αρκετοί θεωρητικοί κοσμολόγοι έχουν προτείνει μια σειρά διαφόρων θεωρήσεων για την ύπαρξη ενός άπειρου αριθμού συμπατικών μονάδων και μορών σε διάφορες εκφάνσεις αυτού που αποκαλείται σήμερα πολυσύμπαν. Παρ' όλα αυτά, η υπόθεση αυτή είναι σήμερα πηγή διαφωνιών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, τόσο για το αν υπάρχει όντω το πολυσύμπαν, όσο και αν το πολυσύμπαν αποτελεί πραγματικό αντικείμενο επιστημονικής έρευνας.